Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Φίλε ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, η καθημερινή εκπομπή του σταθμού αυτή την ώρα μέχρι τις 5. Σε επανάληψη την ίδια ώρα, 4 δηλαδή περίπου, ξημερώνοντας τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 4118-640. Η ηλεκτρονική διεύθυνση g.barlas@pe.radio.com. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Επιστρέψουμε στην πνευματική συμπόρευση. Το βιβλίο του Γρηγορίου Μοναχού, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, που αναφέρεται στον όσιο Αμφιλόχιο Μακρύ, το πρώτο μέρος του, που είναι και το μεγαλύτερο, και στον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο, το δεύτερο μέρος του βιβλίου, στο οποίο αναφερθήκαμε και στην τελευταία μας εκπομπή. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι τα πρότυπά μας, αυτοί που μας καθοδηγούν στην πνευματική ζωή και οφείλουμε να ξέρουμε στοιχεία από το βίο τους και τη διδασκαλία τους, έτσι ώστε να τους μιμηθούμε όχι στα εξωτερικά στοιχεία, αλλά ως προς τη δέσμευση και αφοσίωσή τους απέναντι στον Θεό και τις εντολές του, φίλοι ακροατές. Και πάντοτε όλα τούτα όχι ως μία ιδιωτική ατομική μας υπόθεση, αλλά ως υπόθεση προσωπική μεν, αλλά ταυτόχρονα και κοινοτική, αφού είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας, και εξυπακούεται πιστεύουμε ότι καμία ιδιωτική προσπάθεια πνευματικής προκοπής δεν μπορεί να τελεσφορήσει εκτός Εκκλησίας, εκτός της χριστιανικής κοινότητας δηλαδή, που κέντρο της έχει τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο και την ζωή του αλλά και τη διδασκαλία του κυρίως. Να δούμε τα σχετικά με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Καλύτερα είναι να εξομολογηθεί κάποιος καθαρά και να κοινωνήσει παρά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Έτσι πίστευε ο γερό Φιλόθεος. Γι' αυτό φιλότιμα διακόνησε το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως στο μυστικό χωράφι του Χριστού, την Εκκλησία. Τόσο πολύ μάλιστα αγάπησε τη σωτηρία των ψυχών, που την επιθυμούσε περισσότερο από την φρόση και την πόση. Φιλοξενόμενος κάποτε σε σπίτι ευλαβών νησιωτών, εξομολογούσε μέχρι αργά τη νύχτα. Η οικοδέσποινα τον ρώτησε δύο φορές: «Τι θα φάγετε?» Απάντηση δεν πήρε. Την τρίτη της λέγει: «Δεν θέλω φαγητό, ψυχές αναζητώ. Αυτές θα με εμπλήσουν». Σε άλλη οικία, όταν δίδασκε, τον προσκάλεσαν στο τραπέζι και απήντησε: «Και αυτό που απολαμβάνουμε φαγητό είναι». Ήταν έμπειρος πνευματικός πατέρας και τραβούσε κοντά στο Χριστό ψυχές άγριες και αμαρτωλές. Είχε πάει κάποτε σε ένα χωριό να εξομολογήσει τους χριστιανούς και μαζί με άλλους του έφεραν και έναν γέροντα που τον έλεγαν Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος όμως δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Τον έφεραν τα παιδιά του. Τον έβαλαν με το ζόρι στο δωμάτιο που εξομολογούσε ο γέροντας. Τον κλείδωσαν μέσα και έφυγαν. Τον ρωτά ο πατήρ Φιλόθεος: «Τι θέλεις εδώ?» Απαντά: «Τα παιδιά μου με έφεραν εδώ να εξομολογηθώ, αλλά εγώ δεν θέλω».
Τώρα, του λέγει ο γέροντας, μας εκλείδωσαν εδώ και δεν μπορούμε να φύγουμε ούτε εγώ ούτε εσύ. Η μόνη λύση είναι να εξομολογηθείς για να μας ανοίξουν να βγούμε έξω. Μα δεν ξέρω να εξομολογούμε, διαμαρτυρήθηκε ο Μπαρμπαγιάννης. Θα σε βοηθήσω εγώ, τον βεβαίωσε ο γέροντας. Τελικά, εξομολογήθηκε ο παππούς, ευχαριστήθηκε δε τόσο πολύ που όποτε μετέβαινε ο γέροντας στο χωριό του, πρώτος πήγαινε ο Μπαρμπαγιάννης να εξομολογηθεί. Συνθέστερο ήταν εκείνες τις εποχές να πηγαίνουν οι γονείς με το ζόρι τα παιδιά να εξομολογηθούν. Εδώ βλέπουμε την αντίθετη περίπτωση, όπου δεν καταργείται κατά πως φάνηκε η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, έστω και αν έγινε λίγο με το ζώο, το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό, ως εξαίρεση πάντοτε. Ως εξαίρεση ο τρόπος της προσαγωγής στην εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση είχε μεγάλη υπομονή. Άφηνε τον εξομολογούμενο με άνεση να εξαγορευτεί. Ποτέ δεν βιαζόταν. Ήταν σαν να έλεγε «Λάλη και ακούει ο δούλος σου». Ως πολύπειρος πνευματικός γνώριζε τρόπους διακριτικούς να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αλλαγή της ζωής. Ένας ταξιτζής μου εκμυστηρεύτηκε. Εξομολογούσε ο γέροντας στην Παναγία την Ερατζιώτισσα στο Μαρούσι της Κηφισιάς. Άκουσα κι εγώ από συνάδελφο πως είναι καλός πνευματικός και πήγα. Του λέω, βλασφημό. Με άρπαξε ευνηδίως από τους ώμους, με ταρακούνησε ολόκληρο. Τι λες, άνθρωπε μου, το Θεό βλασφημείς. Φόβος και τρόμος κατέλαβε την ψυχή μου, σύγκορμος εταράχθην. Όχι, δεν το ξανακάνω, γέροντα. Έκτοτε ούτε από το νου μου δεν επέρασε βλασφημία. Εξερχόμενος μου είπε ο Άγιος Γέροντας, ουκέτι αμάρτανε και αυτό κρατώ μέχρι σήμερα. Τέτοια κατάσταση τον εξομολογούμενο που να βάζει το επιτίμιο μόνος του στον εαυτό του. Κάποτε εξομολογεί το άνθρωπος λάγνος την αμαρτωλή ζωή του, στο τέλος του λέγει «Μανώλη, είσαι έτοιμος να κοινωνήσεις?» «Τι λέτε, γέροντα, ούτε στην εκκλησία δεν είμαι άξιος να εισέλθω». «Θα έρθω μετά 3 χρόνους. Αν με βρείτε καθαρό, κοινωνήστε με, αλλιώς αφήστε με για την τελευταία στιγμή της ζωής μου». Ο γέροντας, όταν έβλεπε τον εξομολογούμενο να έχει περικάλημα ντροπής, να κρύβεται όπως ο Αδάμ μετά την πτώση και να μην εξαγορεύεται ευθέως, έκανε ερωτήσεις. Έβαζε τον υστέρι βαθιά μέχρι το κόκαλο και μάλιστα στους μορφωμένους που φιλοσοφούσαν περί της αμαρτίας ή θεολογούσαν για την πεπτοκυή ανθρώπινη φύση. Ακόμη και στους υψηλά ισταμένους σήκωνε θαρετά την αυλαία του θεάτρου της ζωής χωρίς δισταγμούς. Οι ερωτήσεις του ποτέ δεν ήταν πλάγιες, ήταν ομές. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς τα «μήπως συνέβη», «έγινε», «δεν έγινε», με αποτέλεσμα να παρεξηγείται από τους ψευδοδεείς. Ο γέρος όμως ο δόλος επτοήτο. Μου έλεγε φιλόλογος άγαμος και μάλιστα περί την φιλοσοφία και θεολογία ενασχολούμενος. «Επιτρέπεται αυτός ο Άγιος άνθρωπος να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις?» Παρόλο που ήταν αλήθεια πέρα για πέρα όσα τον ερώτησε, τα οποία όπως πάντα ήθελε να τα αποκρύψει,
Την ώρα της ιεράς εξομολογήσεως ήθελε τον άνθρωπο γυμνό και τετραχυλισμένο να στέκεται ενώπιον του Θεού. Όποιος ντρέπεται την μικρή αυτή κρίση, στην μεγάλη και φοβερά πώς θα αντέξει. Παίξε με ό,τι άλλο πράγμα θέλεις, με τα μυστήρια ποτέ. Ομολογούσε ένας γέρος καπετάνιος. Η καλούμα του Παπαφιλόθεου είναι πολύ μεγάλη. Όταν απολυθεί, φτάνει τον κουβά μέχρι τα πάθη της ψυχής. Πάντα απέκρυπτα μια νεανική μου αμαρτία, για την οποία αισθανόμουν μεγάλη ντροπή. Απορώ και το νου μου εξίσταμε πως τώρα στα 80 μου χρόνια κατέβασε τον κάδο τόσο βαθιά στο πηγάδι της ψυχής μου και χωρίς να το θέλω την ανέσυρε και την άδειασε μπροστά στο πετραχύλι του. Οι άνθρωποι λένε θέλω να γιάσω μα δεν μ' αφήνουν. Εγώ θα ομολογήσω. Εκόν άκον Αγία σας του Φιλόθεου της Ερωταποκρίσης. Τα παιδιά ήταν τόσο γλυκός που δεν ήθελαν να τον αποχωριστούνε. Χαίρονταν τη συντροφιά του. Εκείνος έκανε τάχατες να φύγει και τα παιδιά. Κάθισε, έχω κι άλλα να σου πω, δεν τελείωσα ακόμη. Και στο τέλος, αφού μας γέμιζε τα χέρια μας εικόνες, σταφίδες και σίκα, μερικές φορές και λουκούμια, μας απέλυε για τον οίκο μας. Ποτέ δεν χάριζε στα παιδιά κομπόσκινα. Δεν τους μιλούσε για τη μονολόγηστη ευχή, πράγμα που γίνεται σήμερα κατά κόρον από γεροντάδες και σε πολύ μικρά παιδιά. Μας προέτρεπε να εκκλησιαζόμαστε, να ψάλουμε και να διαβάζουμε στο αναλόγιο. Αλλά και μόνοι μας να ψέλνουμε το τροπάριο της γιορτής κάθε μέρας και να μελετούμε τους βίους των Αγίων. Είχε αυτός ο γέροντας, όπως και ο Αμφιλόχιος ο Πάτμιος, αλφαβητάρι της μυστικής ευχής, την 24ωρη ακίνητη ακολουθία. Από τον γέροντα Φιλόθεο, από τα μικρά μου χρόνια είχα εικόνες, λιβανιστήρι, λιβάνι σπουδαίο, καντήλι και κεριά. Μου διηγεί το ένας γιατρός. Επισκεπτόμασταν μια παρέα τον μακαριστό επίσκοπο Κοζάνης Διονύσιο. Αν ήταν απόγευμα, έλατε να διαβάσουμε εσπερινό. Αν ήταν βράδυ, να πούμε το απόδειπνο. Αν ήταν πρωί, να ψάλουμε τον όρθρο. Και αν πλησίαζε μεσημέρι, να διαβάσουμε τις ώρες. «Μα μόνο αυτά θα κάνουμε, σεβασμιότατε», ήταν η ερώτηση στις ψυχές των ανήσυχων παλικαριών. Αυτό είναι όλο και όλο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπου και να ευρίσκοντο, οι παλιοί πατέρες είχαν την ίδια γραμμή. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν εγνώριζε ο γέρον την καρδιακή προσευχή. «Αν βραδιό ξημερωνώσουν στο μοναστήρι, μαζί με την ακολουθία, ακροαζώσουν το Κύριε Ιησού Χριστέ λύσον με τον αμαρτωλό». Ο μοναχός που έφευγε πρωτύτερα από τη Θεία Λειτουργία για να ετοιμάσει το πρωινό προσφάι, έτρεχε μέσα στα καλντερίμνια και τα πλακόστρωτα του μοναστηριού λέγοντας τις ώρες και την ευχή του Ιησού. Ο ίδιος ο γέροντας, όταν τελείωνε τη λειτουργία στα μετόχια ή στα παρεκκλήσια, μόλις καθόταν στο υποζύγιο για να επιστρέψει στο μοναστήρι, άρχιζε τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας. «Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας, που χρόνος για αστεϊσμό, για αργολογία, κρίσεις και κατακρίσεις». Thank you.
πνευματική συμπόρευση, ο λόγος για τον Όσιο Φιλόχιο και για τον Όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο, Γρηγορίου Μοναχού Κουβαρίτου, το βιβλίο που μας συντροφεύει σήμερα, και η πνευματική συμπόρευση, η πορεία μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει χώρια από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, περιού ο λόγος. Πόσα ζευγάρια τεθραυσμένα ήγηρε και ένωσε, δίνοντας δίκιο και στον ένα και στον άλλο. Τελικά ποιος έφταιγε? Ο υπεναντίος, ο διάβολος. Τους μοναχούς τους εξομολογούσε με περισσότερη προσοχή και φόβο. Όταν εισήρχεται στις ψυχές τους, ήταν σαν να βημάτιζε στα Άγια των Αγίων. Ο πόλεμος του μοναχού είναι πολύ ισχυρός. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε να τον τρομάζεις, ούτε να του λασκάρεις τα σκοινιά να καταστραφεί. Ό,τι παίρναμε από τα χέρια του γέροντα ήταν σπουδαίο, ήταν μεγάλο, γιατί ήταν ευλογία πατρική. Φεύγοντας, κανείς δεν έλεγε «δεν θα ξαναεξομολογηθώ», αλλά με πολύ λαχτάρα περίμενε την ημέρα της επόμενης εξομολόγησης. Και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι το έχουν κάφημα και καμάρι ότι τους αξίωσε ο Θεός να εξομολογηθούν και στον γέροντα Φιλόθεο. Στην εξομολόγηση πολλές φορές γινόταν ιατρός και των σωμάτων. Κάποια γυναίκα από τον Αύγουστο μήνα υπέφερε από αλλεργία. Όλο το σώμα της ήταν μια πληγή. Πλήγιασε και παρά τις οδηγίες και τις ενέσεις των ιατρών, θεραπεία δεν έβρισκε. Όλο και χειρότερα γινότανε. Προς το τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πήγαινε εξομολογηθεί. Στην ερώτηση του γέροντα αν νηστεύει, του απάντησε: «Από τον Αύγουστο έχω να φάω λάδι, μόνο πατάτες τρώω. Με βασανίζει η αναφυλαξία, παντού έχω πληγές». Ο γέροντας σταυροκοπήθηκε και της είπε: «Σήκωσε ολίγον το φόρεμά σου». Η γυνή με πολύ συστολή ανέσυρε το φόρεμά της ολίγον πάνω από τα γόνατα. Έβγαλε σταυρό από το στήθος του και τον άφησε στα πληγωμένα της πόδια. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρα πολύ και τη συνέστησε να μην φοβάται. «Επιστρέφοντας στο σπίτι σου θα είσαι καλά», της είπε. Στις επιστροφή στο δρόμο βάζει ο νους της. Οι πατάτες με βλάπτουν. Σταμάτησε να τις τρώγει και μάλιστα για όλη της τη ζωή και επουλώθηκαν οι πληγές και σταμάτησε ο φοβερός κνισμός. Της έμεινε για πάντα: «Σαν επιστρέψεις στο σπίτι σου θα γίνεις καλά». Και εδόξαζε διαβίου την δωρεά των ιαμάτων του Οσίου Φιλοθέου. Ο Παπαφιλόθεος δεν ήταν μόνον καλός ξομολόγος, αλλά και καλός εξομολογούμενος. Για τον γέροντα και γενικά για τον λαγκουβαρδίτικο χώρο, χωρίς εξομολόγηση κανείς με κανείς δεν σώζεται. Το κατεξοχήν έργο του γέροντα προς τον κόσμο ήταν η εξομολόγηση. Πίστευε πως το έργο της Εκκλησίας είναι να συγχωρεί αμαρτίες. Το έργο της Εκκλησίας δεν αξιολογείται από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τη δράση, αλλά από το εξομολογητήριο. Υπάρχουν εξομολογούμενοι. Ζει η Εκκλησία διαχρονικά μέχρι την αιωνιότητα. Το έργο αυτό το είχε δουλέψει στον εαυτό του χωρίς παύσεις και αποκλίσεις. Ο Σάκης εξομολογεί το κληρικός ή ασδήποτε ηλικίας, μόλις τελείωνε την εξομολόγησή του, του φόραγε το πετραχύλι για να εξαγορευτεί και ο ίδιος. Θυμάμαι μια τέτοια του εξαγόρευση ένα χρόνο πρώτης τελευτής του. Αφού εναπέθεσε το επιτραχύλιο στο δικό του τράχυλο, εγονάτισε ο 96χρονος γέρος μέχρι σε δάφους κατά την λαγκουβαρδίδικη παράδοση. «Τι κάνετε, γέροντα, εγώ θα σας εξομολογήσω». «Αυτή την ώρα δεν είμαι γέροντας, είμαι κατάδικος», είπε. Και άργησε κλαίγοντας: «Εσχροί και ρυπαροί λογισμοί μου μολύνουν τη διάνοια». Παρακάτω χάθηκα στην ειλικρινή εξομολόγηση. Τίποτε άλλο δεν ενθυμούμαι να γράψω. Είπα καθεαυτόν: «Αυτός που λευκάνθηκε στην άσκηση, παρά την προχωρημένη ηλικία του, πειράζεται σαν 18χρονο παλικάρι και δεν δυσκολεύεται να το ομολογήσει μπροστά στον εγγονό του. Τι με διδάσκει αυτός ο γέροντας σήμερα? Αν έβλεπα να κάνει θαύμα, δεν θα διδασκόμουν τόσο πολύ όσο τώρα που μου εξομολογήθηκε. Γέροντα, όλοι σε έχουμε Άγιο και εσύ μου εξομολογείς νεανικούς πειρασμούς. Πού είναι τέλος πάντων ο νους του Χριστού?» Παλιότερα, το 1969, ήρθε στην Αθήνα όπου σπούδαζα. Με βρήκε σπίτι μου στην Ακαδημία Πλάτωνος. «Γρηγόριε, πού βρίσκεται ο γέροντάς σου?» «Στη Ρόδο», του λέω. «Ειδοποίησέ το να μην μετακινηθεί, θέλω να υπάγω να εξομολογηθώ». «Γέρονταν Φιλόχη, έρχεται ο ηγούμενος της Λογκοβάρδας να εξομολογηθεί». «Ορισμένος και εγώ τον περιμένω». Εκεί, μοναχή που διακονούσε, ήδη από το παράθυρο, πότε τον ένα και πότε τον άλλο να εξομολογούνται γονατιστοί.
Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είπαν ποτέ κάτι για αυτή τη συνάντηση στο Ίδρυμα της Ρόδου. Ήταν και αυτό παράδοση στους Αγίους Κολυβάδες, να εξομολογούνται γονιπετής ο ένας γέροντας τον άλλον. Είδα, έλεγε παλιός καλόγερος της Λαγκουβάρδας, γονιπετής να εξομολογείται Όσιος Αρσένιος στον ηγούμενο και ο ηγούμενος στον Αρσένιο. Σημειωτέων ότι όλοι εξομολογούνται γονατιστοί, μήτε καθιστοί μήτε όρθιοι και ασκεπείς. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους εκείνη την ώρα καταδίκους. Στο μυστήριο της εξομολόγησης, όπως είναι ευνόητο, φίλοι ακροατές. Για να δούμε όμως τι λέει ο γέροντας Γρηγόριος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρου, στο βιβλίο Πνευματικής Συμπόρευσης, για τους καρπούς της εξομολογήσεως. Βρήκε στο νοσοκομείο κάποιον με κομμένες τις φλέβες, είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Έμεινε μαζί του ώρα πολύ. Ο άνθρωπος του εξομολογήθηκε την περιπετειώδη του ζωή και την απόφαση του να αυτοκτονήσει, αφού πουθενά δεν είχε αγάπη. Ο γέροντας δεν του στυλίτευσε τη ζωή του. Του ανέπτυξε πόσο τον αγαπά ο Χριστός, πόσα έχει κάνει γι' αυτόν. Ακόμα και την ώρα της αυτοκτονίας δεν τον άφησε απροστάτευτο. Ήρθε σε μετάνοια ο απεγνωσμένος. Ακολούθησε τον γέροντα στο μοναστήρι. Πάντα διηγείτο με πολύ γλαφυρό τρόπο την αγάπη του Χριστού για τους αμαρτωλούς. Ήταν τόσο παραστατικός και εντυπωσιακός ο λόγος του που σε έκανε να λέγεις «καλύτερα αγαπητός του Θεού αμαρτωλός παρά Άγιος». Έγινε μοναχός και ετελείωσε τη ζωή του εν μετανοία σε βαθύ γύρας. Άλλοτε, φωνή Θεού τον προστάζει να επισκεφθεί στο νοσοκομείο αναπήρων αεροπορίας άνθρωπο κατάκητο. Ήταν Κυριακή πρωί. Ξεκίνησε από το κέντρο της Αθήνας να υπάγει στο Μαρούσι να λειτουργήσει. Καθοδόν άκουσε θεϊκή φωνή και ανέκαμψε το δρόμο του προς το θεραπευτήριο. Η καθοδήγηση ήταν ακριβής. Έπρεπε να σταθεί στο κρεβάτι συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο άρρωστος με παπάδες ποτέ δεν τα είχε καλά. «Είμαι από Θεού σταλμένος να σε επισκεφθώ». Ο Σταύρος κλονίστηκε. Άρχισε να κλαίει. «Αλήθεια, παπά μου, ο Θεός με θυμήθηκε. Αλήθεια ήρθες από το Θεό σε μένα τον Βαρυπινίτη. 20 χρόνια στο κρεβάτι ποτέ δεν θυμήθηκα το Θεό και πίστευα πως και εκείνος με ξέχασε. Δεν γνωρίζω τι να πω και τι να λαλήσω. Αλλά εσύ, παπάς, δεν θα λειτουργήσει σήμερα Κυριακή. Από τη μάνα μου έμαθα πως ο παπάς την Κυριακή έκανε λειτουργία. Σταύρο, θα τελέσω μαζί σου λειτουργία. Πόθεν γνωρίζεις το όνομά μου? Από τον Θεό. Μετανόησε, εξομολογήθηκε, μετέλαβε, θεραπεύθηκε από τον Άγιο Νεκτάριο. Οσιακά και μαρτυρικά έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αγάπησε τους παπάδες, την Εκκλησία, τον Χριστό. Πρωτού κοιμηθεί, μου έστειλε ικανό ποσό να τελέσω 40 λειτουργό μετά την κοίμησή του. Την διήγηση τη γνωρίζω από τον ίδιο τον θεραπευθέντα. Μεγάλη καρπή εξομολογήσεώς του ήταν όλοι οι μοναχοί που εγκαταβίωσαν τις τελευταίες δεκαετίες στη Μονή της Λογκοβάρδας. Υπήρξαν άνθρωποι βαθιάς μετάνοιας και συνέστησης της αμαρτωλότητάς τους. Για τον γέροντα Φιλόθεο το μοναστήρι είναι θεραπευτήριο ψυχών, θεραπευτήριο των βαριά πασχόντων, τόπος κατάπαυσης των καταποντισμένων.
Η πόρτα ήταν για όλους διάπλατα ανοιχτή. Το μοναστήρι δεν είναι ούτε ιεραποστολικό κέντρο, ούτε σωματείο επιλεγμένων προσώπων. Το μοναστήρι δεν έχει μόστρα, δεν έχει βιτρίνα, είναι νεροτριβιά που καθαρίζει τα λακιασμένα ρούχα της ψυχής. Γι' αυτό και πολλοί οργανωσιακοί δεν έλεγαν καλές κουβέντες για τη Λογκοβάρδα. Την έβλεπαν κέντρο συνάξεως μολοπισμένων ανθρώπων. Κρατούνε, έλεγαν, ανθρώπους αμαρτωλούς. Αυτά μου τα έγραψε ο γέροντας όταν του είπα για κάποιο παιδί να μην το κρατήσει στο μοναστήρι. Για τον γέροντα η αμαρτία δεν μετρούσε παρά μόνο η μετάνοια. Στο θέμα της ιεροσύνης όμως είχαν τη γραμμή των ιερών κανόνων. Αυτός που γίνεται ιερέας παρά τους ιερούς κανόνες είναι όμοιος με αυτόν που δίνει χρήματα για να αγοράσει την κόλαση. Σε όλα τα κελιά των μοναχών έβρισκε στα ποίηματα του Αγίου Μελετίου του Γαλισιώτου, ο οποίος γράφει: «Από χιλίων μοναχών υγειασμένων πάντων, ιεροσύνης άξιων έκριναν μόλις έναν». Ο γέροντας μεταξύ 45 μοναχών 4 παπάδες είχε. Κρατούσε την παράδοση των κολυβάδων. Για να γίνεις ιερέας από 7 κόσκινα σε περνούσανε. Αν και είχαν πολλές ανάγκες, διακονούσανε 2 γυναικεία μοναστήρια, μία ενορία και ασφαλώς το μοναστήρι. Και η μετακίνηση τότε γινόταν με υποζύγια, όχι με αυτοκίνητα, κάτω από τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες και δέχονταν πολλές πιέσεις από τους επιχώριους επισκόπους. Ήθελε τον ιερέα λάμποντα και αστράπτοντα τεστουδίου αρετές. Οι ιεροί κανόνες εκδικούνται αυτούς που τους παραβαίνουν. Στην εκκλησία οι κανόνες δεν είναι απρόσωποι. Παίρνουν πρόσωπο και τιμωρούν τους παραβάτες. Μου διηγείτο ότι κάποιος μοναχός ιδραίος πίεζε τον γέροντα Ιερόθεο να του επιτρέψει να επισκεφτεί την πατρίδα του. Ο γέροντας έδωσε αναγκαστική ευλογία. Με ένα καΐκι βρέθηκε ο μοναχός στη Σύρο. Εκεί βρήκε ιδραίικο σκάφος, αλλά έπρεπε να περιμένει κάποιες μέρες να φορτώσει για να επιστρέψει στην Ύδρα. Στο καράβι, τρώγοντας και πίνοντας με τους ναύτες, παρασύρθηκε και ξεστράτησε και αντί να επιστρέψει στην Ύδρα στους γονείς του, νυμφεύθηκε κόρη στη Σύρο. Μετά τον άχαρο γάμο και το γλέντι αποσύρθηκαν στην Παστάδα. Το ξημέραμα της άλλης μέρας βρέθηκαν και οι δύο νεκροί στο κρεβάτι του γάμου. Καμιά οικονομία δεν έκανε στα θέματα της ιεροσύνης. Κρατούσε την παράδοση των γερόντων της Μονής. Τον ιερέα τον ήθελε στην εκκλησία πρώτο να μελετά, να προσεύχεται και να είναι σπουδαίος στη διακονία. Το ίδιο και στο θέμα του μεγάλου και αγγελικού σχήματος. Ήθελε ακρίβεια βίου και συνέπεια. Κανένα δεν έκανε μεγαλόσχημο αν δεν ήταν άνθρωπος θυσίας, λατρείας και υπακοής. Ήθελε τον μοναχό όλο ένα κατάφορτο από ευχαριστιακές υπομονές, υπακοές και προσευχές. Παιδιά ζούφια, σαν τα νέα σαλιγκάρια, σχήμα μεγάλο δεν έπαιρναν από τον Οφειλόθεο. Δεν ήθελε να φορτώσει το γομάρι του περισσότερο από ό,τι μπορούσε να βαστάξει. Καμία ηλικία δεν θεωρούσε κατάλληλη για το μεγάλο σχήμα. Πάντα μέτραγε ο άνθρωπος, η πάλη του με τον αντίδικο. Απορούσε πως οι αγιορείτες έκαναν τόσο εύκολα μεγαλόσχημους αδοκίμαστους, ασταθείς και άστατους. Η χάρις του Θεού τα συγκροτεί όλα. Αλλά πρέπει να υπάρχει και η κατά το δυνατόν ανθρώπινη σιγουριά, έλεγε. Το μεγάλο σχήμα δεν είναι στολίδι για να το φοράμε σαν τους Ρώσους μέχρι τα νύχια των ποδιών. Είναι σήμα να θάψουμε τα πάθη και να αναστήσουμε αρετές. Αυτό μας ενθυμίζει να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με τον Χριστό. Αυτό το πολύχρωμο κέντημα και κρυμμένο να το φέρουμε κάτω από τα μαύρα μας ράσα. Ήθελε τον μοναχό σε καλή πνευματική κατάσταση και τους μοναχούς φιλότιμους εργάτες της μετάνοιας. Thank you.
παραβλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Ο λόγος για τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο από το βιβλίο Πνευματική Συμπόρευση μοναχού Γρηγορίου Κουβαρίτου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Αυτά λοιπόν περί εξομολογήσεως, αλλά να δούμε και το κεφάλαιο που αναφέρεται στον φόβο του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ακούνε ευχάριστα τη λέξη φόβος, ούτε όταν αναφερόμαστε ειδικά στο φόβο απέναντι στο Θεό. Προσπαθούμε λίγο έτσι να μεταφράσουμε τη λέξη σε σεβασμό απέναντι στο Θεό, και σωστά είναι όλα τούτα βέβαια. Αλλά και ο φόβος του Θεού, όχι ως τρόμος απέναντι σε έναν εκδικητικό Θεό, σε έναν οργισμένο πάντοτε Θεό εναντίον του ανθρώπου. Ο φόβος απέναντι στο Θεό είναι, νομίζουμε, από τα πιο φυσιολογικά συναισθήματα που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος, ο οποίος οδηγεί στην αγάπη του Θεού, σύμφωνα με όσα γράφουν οι πατέρες Εκκλησίας και τα βιβλία. Κατά τα άλλα, ο σημερινός άνθρωπος φοβάται τα πάντα βέβαια. Είναι από τους πιο φοβισμένους ανθρώπους της ιστορίας των ανθρώπων και στο δυτικό κόσμο ειδικότερα. Εκείνο που τον πειράζει περισσότερο από όλα τάχα μου είναι ο φόβος απέναντι στο Θεό. Λες και δεν φοβάται ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο φόβος του Θεού τον πείραξε ιδιαίτερος. Ο γέροντας όχι απλώς δίδασκε τον φόβο του Θεού, αλλά τον ενέπνεε με την όλη του παρουσία, λέει ο μοναχός Γρηγόριος. Και μόνη η παρουσία του έφερνε στην ψυχή μας το φοβερό και αδέκαστο του Θεού, τη βαθιά συνέστηση πως με τον Θεό δεν παίζουμε, το φοβερό να εμπέσει εις χείρας Θεού ζώντος γινόταν χειροπιαστό στις καρδιές μας. Υπήρξε ο πιο θεοφοβούμενος μοναχός που γνώρισα στη ζωή μου. Ο φόβος του Θεού συνέτριβε κάθε υπερήφανο λογισμό και φρόνημα σαρκικό. Πάντα βάδιζε σαν τον Μωυσή πρώτης βάτου. Ζούσε αληθινά το εναυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν. Η παρουσία του Θεού για τον γέροντα από τα νεανικά του χρόνια ήταν μαστίγιο που τον σύμβαλε στο αλώνι του Θεού. Αυτό το κλίμα μετέδωσε σε όλο το μοναστήρι. Εισερχόμενος έλεγες καθε αυτόν, μην ατακτείς, εδώ κατοικεί ο Θεός. Ήταν το κλίμα των πολιστών της ερήμου, των οσίων, του ανοιχτού πολέμου στις ερήμους με τον διάβολο, το τραχή κλίμα των μεγάλων αβάδων της Αιγύπτου. Άθελά σου άκουγες μια φωνή, πού πας, εδώ η πάλι με τον διάβολο γίνεται στήθος με στήθος. Αυτό ήταν για μένα η αίσθηση της Λογκοβάρδας, την οποία πλοηγούσε 50 ολόκληρα χρόνια ο πατήρ Φιλόθεος. Πανέμορφο είναι το οσιακό κλίμα. Όπως όταν εισέρχεσαι σε μαρτύριο, όπως είναι σήμερα ο ναός του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, βιώνεις των μαρτύρων τους ηρωικούς αγώνες. Το μαρτυρικό κλίμα είναι η βαθιά αίσθηση του ενθουσιασμού. Όλα τα δίνω αυτή την ώρα για τον Χριστό. Η φωτιά, τα μαχαίρια, οι σχάρες, τα τηγάνια και το καζάνιο που κουχλάζει μολύβι και λάδι, έτσι και στη Λογκοβάρδα ένιωθες τους οσιακούς αγώνες, που είναι το συνεχές διηνεκές εσωτερικό μαρτύριο της συνειδήσεως. Στενές φιγούρες με σκυμμένο το κεφάλι περιδιάβραν τους διαδρόμους μέσα στο μισοσκόταδο, σαν τους αυτοφυλακισμένους που μνημονεύει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτές οι δύο αισθήσεις, η μαρτυρική και η οσιακή, είναι βία ακατάπαυστη στην καρδιά του εραστή του Χριστού. Πλησιάζοντας τον γέροντα Αμφιλόχιο τον Πάτμιο, σε θόπευε στο πρόσωπο και σε έπαιρνε η ευωδία της Ευλάβειας, ενώ στον γέροντα Φιλόφεο ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού του έδινε τη βαθιά συνέστηση της αμαρτίας. Ό,τι και αν συνέβαινε στον κόσμο, σεισμοί, πόλεμοι, ανομβρίες, θεομηνίες, μεγάλες θαλασσοταραχές, μόλις τα άκουγε, απαντούσε κατηγορηματικά. «Εξ αμαρτιών, παιδί μου. Από τις δικές μου αμαρτίες βασανίζεται ο κόσμος και η κτήση ολόκληρη. Και τα άλογα ζώα υποφέρουν εξαιτίας μου. Παροργίζουν οι άνθρωποι των θεών και καταράται την γη. Και αντί να φυτρώνει ωφέλιμα πράγματα για τη διατροφή τους, βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Όπως ένας ευλαβής κληρικός μπορεί να αλλάξει ολόκληρη πόλη, έτσι και οι αμαρτίες των κληρικών μπορούν να κάψουν ολόκληρο τον κόσμο». Μετρούσε για τον γέροντα πολύ η αμαρτία του κληρικού μπροστά στο Θεό. Τον παπά που αποπροσανατολίζει τον πιστό από τον Χριστό, τον θεωρούσε αντίχριστο. Μέτραγε και ξαναμέτραγε τους μοναχικούς καμάτους αν ισορροπεί με αυτούς ο κόσμος. Ο κόσμος, έλεγε, κρατά το ένα άκρο. Εμείς οι μοναχοί το άλλο, για να ισορροπεί ο κόσμος. Η άσκηση και η προσευχή του μοναχού πολύ βοηθούν τον κόσμο. Μου διηγήθηκε ένας ψάλτης από την Άξο. Μια φορά που μετέβη στο χωριό μου να κηρύξει ήταν της Αγίας Εκατερίνης.
ήρθε πρωί στην εκκλησία και στάθηκε στο αναλόγιο. Τον παρεκάλεσε να πει το πιστεύω. Δεν ήθελε. Στο τέλος δέχθηκε. Το είπε μία-μία λέξη, αργά-αργά, καθαρά και κατανυκτικά. Όταν έφτασε στη φράση «Σταυρωθέντατε υπερημών», κατανύχθηκε και έκλαιγε σαν μικρό παιδί, σαν να σταυρωνόταν εκείνη τη στιγμή ο Κύριος. Έτσι το έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του. Στο κοινωνικό μας ομίλησε για την Αγία Εκατερίνη αρκετή ώρα με ζωντανή πίστη. Άλλοτε, πληροφορήθηκε πως βρίσκεται στο μονίδριο του Αγίου Χρυσοστόμου και έσπευσα να λάβω την ευχή του. Του λέγω «Ήρθα μόνος μου». «Όχι μόνος σου, με τον φύλακα άγγελό σου», είπε. Αγιοπελαγίτικης παράδοσης. Οι όσοι οι κολυβάδες, ό,τι καλές παραδόσεις βρήκαν στους νησιώτες και στην καθημερινή ζωή και την εκκλησιαστική τις εκράτησαν. Τις εξάγνησαν από δυσιδαιμονίες και δυτικές επιδράσεις, τις εξοράισαν με το πνεύμα της Ορθοδοξίας και τις συνέχισαν. Στον καθημερινό βίο έβρισκες πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ μοναστηριού και οικογένειας. Ακόμα και στον τρόπο της βιοπάλης. Κράτησαν πολλά πράγματα στην καλλιέργεια της γης. Στην σπορά, στην αμπελουργία και εινοποιία, στη διατήρηση των γεννημάτων και στην κτηνοτροφία. Η Λαγκουβάρδα ήταν πέρα για πέρα αγροτικό μοναστήρι. Ζούσε από την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία. Τα τελευταία χρόνια, μερίδα πατέρων, για να φύγουν μέσα από τα χωράφια και τις αγροτικές εργασίες, τις οποίες θεωρούσαν εμπόδιο στην προσέλευση νέων προσώπων στο μοναστήρι, προσπάθησαν να καλλιεργήσουν τα εργόχειρα ως μέσον ευπορισμού. Όχι ότι και οι παλαιότεροι δεν ασχολούνταν με ζωγραφική και βιβλιοδεσία, αλλά μόνο για τις ανάγκες τους, όχι προς βιοπορισμόν. Η προσπάθεια δεν εστέφθη από επιτυχία και το μοναστήρι παρέμεινε αγροτικό και θα παραμείνει πάντα όπως ήταν εξ αρχής ο Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός. Όχι πως λείπουν οι προϋποθέσεις για επιχειρήσεις, αλλά όσο υπάρχει το πνεύμα του Φιλόθεου και των οσίων κολυβάδων, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Έπειτα, η καλλιέργεια της γης είναι ευλογημένη από το Θεό και τους απαιώνους ουσίους, γιατί σύμφωνα με την αποστολική διδασκαλία υποποιάζει και ευλαγωγεί το σώμα του ανθρώπου και του καλλιεργεί το ταπεινό φρόνημα. Δεν κάνει τον μοναχό άρχοντα, αλλά τον κρατά ταπεινό χειρόνακτα. Η Παναγία η Προσιώτησα είπε στο Αρχοντόπουλο, όταν τον ανέβρε στα βουνά της Ευρυτανίας μετά από πολυχρόνιο έρευνα και θέλησε να τη μεταφέρει στην πατρίδα του, προτιμώ να παραμείνω με τους ταπεινούς βοσκούς και αγρότες παρά με τους πλούσιους και μεγιστάνες. Βλέπετε και οι θαυματουργές εικόνες προτιμούσαν τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Περνούσαν οι λαϊκοί κάτω από τα καλογερικά αγροκτήματα. Έβλεπαν τους μοναχούς να σκάπτουν ο ένας κοντά στον άλλον στο λεωπίδι του καλοκαιριού και στον παγετό του χειμώνα και έλεγε ο ένας τον άλλον «Κοιτάξτε τον αγώνα των μοναχών». Ο γέροντας με πόνο ψυχής έβλεπε πως εγκαταλείπεται η καλλιέργεια της γης τα νεότερα χρόνια και μένουν τα χωράφια χέρσα, γεμίζουν αγκάθια και τριβόλια. Τα πρώτα χρόνια που ήρθα στο μοναστήρι τριγούσαν 10-15 μέρες 15 άνθρωποι. Τώρα 2-3 το πολύ και σε 2 ώρες έχουν τελειώσει. Δούλευαν στα βαμβάκια με χαμηλά μεροκάματα και ήταν οι άνθρωποι ευγνώμονες, φιλόξενοι, ευπροσίγουροι, ευλαβείς. Είχαν τα σπίτια τους ανοιχτά σε όλο τον κόσμο σαν τη σκηνή του Αβραάμ. Όταν εισήρχε το νέο στο μοναστήρι να δοκιμάσει την καλογερική, τα όπλα που του επίδοντο ήταν η Αγία Γραφή, το ψαλτήρι, το ορολόγιο, το κομποσχήνι και το τσαπί, το οποίο φύλαγε στο κελί του. Έτσι και ο Γεροφιλόθεος, μέχρι τελευταία είχε το τσαπί πίσω από την πόρτα του κελιού του. Αφού αρκετά μόχθησε στην καλλιέργεια της γης και την αγάπησε σαν μάνα, προχώρησε στο μοναχισμό και την ιεροσύνη. Η σπουδαία
συνήθεια των μοναχών που την κληρονόμησαν από τους ευλαβείς νησιώτες ήταν η ίδρυση μονών και η γενικοδόμηση εκκλησιών. Ο γέρον δεν απέστη τις ευλαβικές προσπάθειες των προκατόχων του. Τη σεβάστηκε, την αγάπησε και τη συνέχισε παρόλο που ήταν φτωχός. Ο προκάτοχός του Ιερόθεος Βοσινιώτης είχε πολλά βοηθήσει τη μονή του δάσους και τις οικοδομές επέκτηνε και ο ίδιος εξομολογούσε και νουφετούσε τις μοναχές. «Κάποτε ταξιδεύαμε για τη μεγάλη στεριά των Πειραιά», του λέγω. «Με ποιο καράβι θα ταξιδέψετε?» «Με το Παντελής, γιατί η μητέρα του εφοπλιστή έχει δώσει εντολή στο γιο της οι ρασοφόροι να ταξιδεύουν δωρεάν». Φάνηκε πως δεν είχε τα εισιτήρια ούτε μέχρι τον Πειραιά. Μετακινεί το πάντα ελέη και εκτιμής των πνευματικών του παιδιών. Μάλιστα, ο πλοίαρχος του επέτρεπε να συνάζει όλους τους επιβάτες στο σαλόνι της πρώτης θέσης, να διαβάζει η ακολουθία και να τους ομιλεί. Ο Γεροφιλόθεος δεν έχανε καμία ευκαιρία να διδάξει και να νουφετήσει. Αν και δεν ήταν επίσκοπος, εκών άκων ήταν φιλόστοργος και διδάσκαλος στα απολωλώτα πρόβατα του Νέου Ισραήλ. Το μοναστήρι του έδινε κατά παράδοση κάποια χρήματα από τον προϋπολογισμό για ελεημοσύνες, αλλά αυτά ποτέ δεν τα χρησιμοποίησε για προσωπικές του ανάγκες. Δεν υπήρχε περίπτωση να γράψει σε μαθητή ή φοιτητή χωρίς να του εμβάλει το πενηντάρικο ή το εκατοστάρικο. Στον καθένα που εισήρχεται στο κελί του και είχε ανάγκη, κάτι θα του έδινε. Σε ένα μικρό μπαουλάκι είχε τις οικονομίες. Όταν το άνοιγε, το πρόσωπο του αναξιοπαθούντος μυδιούσε. Ο νησιώτης δεν είχε στο ξερονήσι δένδρα να ξεποστάσει, πλάγιαζε στη σκιά των εκκλησιών. Πέτρες διέθετε το νησί του και με αυτές έκτιζε εκκλησίες σε τόπους όμορφους και πολλές φορές απρόσιτους, όσο και αν τους στήχιζε σε κόπους και στερήσεις. Έτσι ο γέροντας, πάντα μιμητής υπάρχων των καλών, πρώτος έκτισε ναό προς τιμήν της πολιούχου της παρουσίας Θεοκτίστης σε τοποδίσβατο, καθ' υπόδειξη της ουσίας του, είπε καθύπρον, φεύγοντας τον πειρατικό κλειό, έτρεξα με όλες τις δυνάμεις που μου είχαν απομείνει και όταν έφτασα σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, όπου υπάρχει σήμερα η εκκλησία της, σταμάτησα και είδα πως τα πειρατικά καράβια σαλπάρισαν για την Παρπαριά και ησύχασα. Ο ναός στήθηκε υψηλός και επιβλητικός. Στο τέμπλο ιστόριζε εικόνα της Γουργουϊπικόου, γιατί μαζί με την ουσία γιορτάζει και η θαυματουργία αυτή η εικόνα του Δοχιαρίου, την οποία κατά την παράδοση των Αγίων Κολυβάδων ευλαβήτω και μια φορά την εβδομάδα έψαλε την παράκλησή της. Είναι μάλιστα ο πρώτος που ζήτησε από τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη να συντάξει ακολουθία προς τιμήν της Παναγίας Γοργοϊπικόου. Παραπλεύρος ανοίγει ένα ίσκο του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μοδέστος θυμάται στην ίσοπάρο ως προστάτης των ζώων. Όλες οι αγροτικές οικογένειες την ημέρα της γιορτής το έκαναν αρτοκλασία. Ήταν από τις γιορτές που οι άρτοι δεν τοποθετούνταν σε τραπεζάκι, αλλά σε σεντόνι κατά γης και έφταναν μέχρι τον πολυέλαιο. Και αυτή την παράδοση δεν την παρέβλεψε, γιατί και το μοναστήρι δύο πηγές ευπορισμού είχε, την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία. Ο γέροντας πάντα προσπαθούσε να βρει σημεία επαφής με τον κόσμο. Ό,τι έκανε εκτός μονής ήταν για να προσεγγίσει τον άνθρωπο του μόχθου και της βιοπάλης. Κτηνίατρος δεν υπήρχε αυτά τα χρόνια στο νησί, γιατρός ήταν ο Άγιος Μόδεστος. Αρκετά για σήμερα, διαβάσαμε κάποιες σελίδες ακόμη από τη ζωή και τη διδασκαλία του Οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, έτσι όπως τις βρήκαμε στο βιβλίο «Πνευματική συμπόρευση» Γρηγορίου Μοναχού Κουβαρίτου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Ελπίζω τουλάχιστον αυτά που διαβάσαμε περί του μυστερίου της μετανοίας, της εξομολογήσεως αλλά και του φόβου του Θεού, να τα κρατήσουμε για λίγο στην καρδιά μας, να μην τα ξεχάσουμε τουλάχιστον αμέσως και να τα καλλιεργήσουμε όσο είναι δυνατόν μέσα στον χώρο πάντοτε της Εκκλησίας, στους πνευματικούς μας, αλλά και στην προσωπική σχέση που έχουμε και οφείλουμε να καλλιεργούμε καθημερινά απέναντι στον Θεό, τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε με την εκκλησιαστική σημασία της λέξεως αυτής και να τηρούμε τις εντολές του με σκοπό να τον αγαπήσουμε. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο της μοναχής Αγγελικής «Είδωρ εκ Πέτρας», ως δοκίμιο πνευματικής περισυλλογής που περιλαμβάνει πνευματικό οδηπορικό στους Αγίους Τόπους, διανθισμένο με εναρμόνιο ποιητικό λόγο και κείμενα θείου έρωτος. Διατίθεται και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς